Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσε τον Παριπρές. Παίρνει σκυτάλι από το ΠΑΟΚ 24 και μέχρι τη θέση θα την κρατήσει όταν και ο διαιτητής, όπως πάντα, θα σφυρίξει το πέναλτι. Μέχρι τότε, με τον Τάσο θα συζητήσουμε αρκετά θεματάκια που έχουν προκύψει. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, με την έλλειψη αγωνιστικής δράσης, η επικαιρότητα και η καθημερινότητα είναι αυτή που μας τάζει με θέματα. Το τελευταίο είναι αυτό που συζητήσαμε και το δημοσίευμα που αναφέρει ότι η West Ham έχει καταθέσει πρόταση στον Ολυμπιακό για τον Κώστα Φορτούνη. Σφίγγω την κροθιά μου. Σφίγγω την κροθιά μου δυνατά. Το αν αυτό ισχύει, το αν αυτή η πρόταση είναι τέτοια που θα κάνει τον Ολυμπιακό ή τον ποδοσφαιριστή να ζητήσει από τον Ολυμπιακό να τη συζητήσει. Το ότι αυτή η πρόταση έρχεται λίγες μέρες μετά από δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι επίκειται συνάντηση του Φορτούνη με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεν είναι ένας απλός ποδοσφαιριστής για τον Ολυμπιακό. Είναι ο αρχηγός του, είναι Έλληνας, ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ο Ολυμπιακός, ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό της δεκαετίας του 10, δύο άτυπα χρόνια. Είναι καλοχημένος μέσα από την νοοτροπία του Ολυμπιακού, ό,τι και αν σημαίνει αυτό φυσικά, σε όλους τους τομείς. Παικτικά ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι το α και το ω στην ανάπτυξη του Ολυμπιακού, είναι άνθρωπος ο οποίος σε όλες τις δύσκολες στιγμές είναι αυτός που ζητάει την μπάλα. Είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής που παίζει στη χώρα. Είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Τα καλύτερα χαρακτηριστικά και ποιοτικά, τεχνικά, νοητικά. Και δεν είναι τυχαίο ότι πολλές ομάδες όπως και επίπεδο West Ham, τώρα στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, ενδιαφέρονται για αυτόν. Για μένα, γι' αυτό είπα, σφίγγω τη γροθιά μου, θα είναι καλύτερη κίνηση για τον ίδιο ποδοσφαιριστή να εξελιχθεί, να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Όταν έρχονται και σου λένε ότι ενδιαφέρεται ομάδα της Premier League, το τελευταίο πράγμα που ρωτάς είναι ποια είναι. Ναι, δεν ρωτάς συνέχεια, πολύ σωστά. Δεν ρωτάς γιατί ποιος. Μα να σου λέγανε, ξέρεις τι, ενδιαφέρεται η Aston Villa ανέβηκε, η Derby ανέβηκε και ενδιαφέρεται. Κατευθείαν πας, κάνεις τη βαλίτσα σου χωρίς να μαθαίνεις τη διαδρομή που θα προσγειωθεί το αεροπλάνο. Γι' αυτό αρχίζουμε και τη βάζουμε στο τραπέζι, εφόσον ισχύει και εφόσον είναι τέτοια που μπορεί να γίνει συζήτηση. Γιατί δεν είναι μια πρόταση που έρχεται στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Εφόσον, επαναλαμβάνω, ισχύει. Για να γίνει σημαίνει ότι η West Ham αρχίζει και το σκέφτεται και θέλει να πάρει απάντηση από τον Ολυμπιακό που περίπου βάζει τον πήχη. 15 εκατομμύρια, λέω εγώ. Δεν ξέρω. Ούτε και εγώ έχω, άποψη για οικονομικά. Ο Ολυμπιακός γενικά στους ποδοσφαιριστές δεν τους πουλάει φθηνά. Πάντα τα νούμερα είναι μεγάλα. Πόσο μάλλον και τον αρχηγό του. Ο Ολυμπιακός να έχει μάθει μια τέτοια πολιτική. Γιατί είναι από τις λίγες ομάδες που έχουν πουλήσει στην Ευρώπη. Είναι άλλο να πουλάς εδώ και άλλο να πουλάς. Επειδή και πολλά χρόνια ήταν στο πάνω ράφι, είχε μάθει τον τρόπο να πουλάει ακριβά. Και τον ξέρουν κιόλας οι Ευρωπαίοι. Ναι, έτσι. Έτσι. Το ξέρουν. Μια ομάδα η οποία είχε πολλά διαδοχικά χρόνια παρουσία στο Champions League. Αρχίζει και νομίζω από τον Καστίγιο, με πολλά χρήματα που έγινε η πώληση, με Σάμαρη, με Μίτρογλου. Δηλαδή είναι πολλά οι πολλές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έφυγαν με μεγάλα ποσά. Επομένως, είναι λογικό να απαιτεί και πολλά αυτή τη στιγμή. Τη ζήτηση την ξεκινάμε διότι η σεζόν τελείωσε με την κουβέντα στην πλευρά του Ολυμπιακού να στηρίζεται πάνω στο ότι έχουμε μια έτοιμη ομάδα η οποία θέλει κάποιες προσθήκες για να κρατηθεί σε αυτό το επίπεδο που ήταν φέτος. Και η λογική λέει ότι αν μια ομάδα κρατηθεί στο επίπεδο του Ολυμπιακού, δύσκολα δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Θα πρέπει δηλαδή να βρεθεί μια ομάδα πάλι όπως ο ΠΑΟΚ που να κάνει αυτή 25 νίκες. Σίγουρα. Από αυτή την άποψη το λέω. Από συγκομιδή βαθμών. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια και για να το πάρει χρειάζεται 26 νίκες. Συμφωνώ. Δηλαδή άμα το πάμε όπως η Λίβερπουλ, με 26 νίκες ο ΠΑΟΚ θα έχει πάρει παραπάνω τα μισά πρωτάθληματα.
πρέπει να αναλύσουμε τους παράγοντες. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που έχασε το πρωτάθλημα για τους ίδιους στην Τούμπα, από εκεί και πέρα που έγινε το παιχνίδι τον Φεβρουάριο, από εκεί και μετά νομίζω ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές τους γνωρίζαν ότι το άγχος πλέον έχει φύγει. Μπαίνουμε διαφορετικά στα παιχνίδια. Καταλαβαίνω πώς το εννοείς, γιατί ακόμα. Νομίζω ότι δημιουργήθηκαν πιο πολλές, πιο καλές συνθήκες για να πετύχουν αυτά τα αποτελέσματα. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά, ένα παιχνίδι είχε ο Ολυμπιακός να κερδίσει για να ησυχάσει με τη δεύτερη θέση. Με την ΑΕΚ. Που παρόλο που δυσκόλεψε, έδειξε ότι. Το οποίο είναι ένα παιχνίδι που το κέρδισε ο Ολυμπιακός κατά ένα μεγάλο ποσοστό, αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό το έχασε η ΑΕΚ. Δηλαδή, το 0-1 γίνει 4-1 και 0-1 ημιχρόνου. Δεν είναι 0-1 πίσω ότι. Πα στα αποδυτήρια με κάτι. Και ερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι με τον Φορτούνη να κάνει ένα καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο. Δείχνει. Δηλαδή, εμείς ειδικά σαν εκπομπή, νομίζω ότι έχουμε αναλύσει πολλές φορές τα χαρακτηριστικά του Φορτούνη. Τον εκθιάζουμε γιατί πραγματικά είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος πραγματικά μόλις σταμάτησε να πέφτει, έγινε ποδοσφαιριστής άλλου επίπεδου. Που δούλεψε δηλαδή με τον εαυτό του και κατάλαβε ότι. Πώς είναι οι ποδοσφαιριστές σημείο αναφορά στη φετινή σεζόν? Να είναι ο Φορτούνη, να είναι ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια, σωστά. Ο Κλούρης στον Ατρόμητο. Ναι. Να βάλω και το Βαρέλα. Λόγω άμυνας. Κρέσπο Βαρέλα πάει διάδα νομίζω εκεί. Μαζί. Δεν νομίζω ότι ήταν. Και μια που μου δίνεις και την πάσα, επειδή ακούγονται πολλά για τον Βαρέλα και το. Εννοεί το Βαρέλα είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δούλεψε, πήρε υπεραξία από το σύνολο του ΠΑΟΚ. Αλλά για μένα ο εγκέφαλος στην άμυνα είναι αυτός ο οποίος καθορίζει και την εξέλιξη όλης της ομάδας και την ανάπτυξή της. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα στεναχωριούν πολύ περισσότερο αν αποχωρούσε ο Κρέσπο από τον ΠΑΟΚ. Πολύ λιγότερο τώρα που στη σύγκριση με τον Βαρέλα. Αυτό. Για την οικονομία της συζήτησης. Αν βάλουμε λοιπόν σε αυτήν που μας ήταν πρόχειρη και νομίζω ότι αν διαφωνεί κανείς, στο Facebook του Repress περιμένουμε τα μήνυματά σας για να ανοίξουμε για αυτήν τη συζήτηση. Ο Κουλούρης, ο Φορτούνης, ο Βιερίνια. Από την ΑΕΚ δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος. Και ο Βαρέλα. Αυτή τη στιγμή κανείς, είναι πολύ πιθανό κανείς να μην ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Σωστά. Ο Βιερίνια είναι τραυματίας, ο Κουλούρης να πάει στο εξωτερικό, ο Βαρέλα να έχει φύγει από τον ΠΑΟ και ο Φορτούνης να συζητάει αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, επαναλαμβάνω ότι η West Ham έχει χτυπήσει την πόρτα του Ολυμπιακού για τον Φορτούνη. Και γι' αυτό την κάνουμε την κουβέντα. Γιατί ο Φορτούνης δεν είναι μια απλή μονάδα για τον Ολυμπιακό. Ούτε μια απλή μονάδα αγωνιστικά, ούτε μια απλή μονάδα στα αποδυτήρια. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ο Ολυμπιακός. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει μπαίνει ένας πρόεδρος στα αποδυτήριά μας γιατί χάσαμε ένα παιχνίδι την πέμπτη αγωνιστική και ο ξένος θα πει εντάξει, κάναμε μια ήττα. Είμαστε μια πάλι εκεί κοντά. Εδώ όμως ο Ολυμπιακός όταν κάνει μια ήττα συμβαίνουν άλλα πράγματα. Όπως και αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, όλες οι ομάδες έχουν την οτροπία τα θέματα τους. Ακριβώς. Την ελληνική. Μεγάλο πλήγμα. Αν μιλάμε για τον σωματείο Ολυμπιακός, θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αν αποχωρήσει ο Φορτούνης. Γι' αυτό νομίζω ότι. Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός αποφάσισε να το ξεκαθαρίσει σύντομα. Να μην του τραβήξει αυτό. Θέμα τι θέλει ο παίχτης όμως. Γιατί πραγματικά ο παίχτης που θα είναι το ιδανικό για τον ίδιο. Όπως είπες και εσύ, δεν συζητάει κάθε μέρα μια ομάδα την Premier League. Καλά, ναι. Η λογική λέει. Το ξαναλέω. Η λογική λέει ότι σε παίρνει λίγο ομάδα και σου λέει: έχω πρόταση από την Premier League. Δεν το ρωτάς ομάδα. Δεν. Να πάω στην Premier League. Ναι. Τέλος. Στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου που έχει την μεγαλύτερη προβολή, που θα παίξουμε τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, αντίπαλος, είτε έχεις συμπαίχτης. Αν δεν έχεις φιλοδοξία να πας να δεις αν αντέχεις σε αυτό το επίπεδο. Έτσι. Δεν λέω ότι δεν θα έχει φιλοδοξία άμα πει όχι το παιδί και πάρει ένα βασιλικό συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Για μένα δεν θα έχει φιλοδοξία. Και το λέω ξεκάθαρα. Δεν μπορεί στην ηλικία που είναι τώρα να μην κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Α, το θεωρείς από την άποψη ότι ρε φίλε, βελτιώνεις τι, για να πάρεις το άθλημα τον Ολυμπιακό ή για να φτάσεις με τον Ολυμπιακό κάπου ψηλά ή για να φτάσεις, ξέρω εγώ, σε αυτό που έλεγε ο Ολυμπιακός πέρυσι σε έναν ευρωπαϊκό υλικό. Ωραία, ναι. Μετά. Καλά, εντάξει, αν το καταφέρει αυτό, απλά αυτό τώρα είναι οι κασίες. Είναι. Όχι, γι' αυτό κάνουμε τη συζήτηση εντελώς θεωρητικά. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν πιστεύω ότι για τον ίδιο, γιατί τώρα πράγματι είναι στην καλύτερη κατάσταση στην καριέρα του. Είναι πιο όριμος από ποτέ, έχει καταλάβει τα λάθη του, έχει βελτιωθεί, έχει πάρει τόσο έχει πολλά και παιχνίδια. Έχει περάσει τον κύκλο στον Ολυμπιακό. Ο Φορτούνης υπήρχε περίοδος στην οποία αποθεώθηκε και περίοδος στην οποία κατά το κοινό λεγόμενο κρεμάστηκε στα μανταλάκια.
Πολύ σωστά. Άσε μας παλικάρι μου, πάμε. Ποιος είσαι εσύ που πάμε εσένα και τα λοιπά. Το κύκλο εσωτερικά στον Ολυμπιακό σε τέτοια θέματα δεν έχει κάνει. Νομίζω ότι είναι καλύτερη στιγμή για τον ίδιο για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Αν ήμουν δηλαδή ο ίδιος θα το κυνηγούσα απλά. Τώρα με συμβόλαια εκεί τι συμβαίνει ακριβώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Τα έχει ψωμάκι. Το Μαρτίν σκέψου, να του φύγει ο καλύτερος του παίχτης. Που πάνω του η ανάπτυξη ναι. του Ολυμπιακού είναι, ναι. αν όχι είναι 100%. Ναι. Που ίδιος μέσα πάνω. Του καθαρά ποδοσφαιρικά πιστεύω θα το έλεγε αγόρι μου πήγαινε. Ναι, σαν ποδοσφαιρικά άνθρωπο σίγουρα θα το έλεγε. Ναι. Είναι το καλύτερο για σένα, φυσικά. Θα έχει ενδιαφέρον η συγκεκριμένη υπόθεση γιατί επαναλαμβάνω δεν θα είναι εύκολο για τον Ολυμπιακό. Το μόνο εντός εισαγωγικών καλό είναι αν ξεκινήσει αυτή η συζήτηση τώρα και προχωρήσει έτσι. Ο Ολυμπιακός θα έχει πολύ χρόνο για να σκεφτεί τι θα κάνει. Γι' αυτό έβαλα από την πρώτη στιγμή το θέμα του πότε βγαίνει αυτό το δημοσίευμα και αυτό το φημολογούμενο ενδιαφέρον από τη West Ham για το Φόρτιν. Γιατί είναι ακόμα Μάιος. Ο Ολυμπιακός έχει 1,5 γεμάτο μήνα. Το θέμα είναι, παράδειγμα, η West Ham δεν παίζει Ευρώπη. Ίσως ο Ολυμπιακός να κάνει μια άτυπη συμφωνία ότι μπορείς να μας βοηθήσεις να περάσουμε στους ομίλους, όπως είχε κάνει με τον Λούκας ο ΠΑΟΚ πιο παλιά. Και εφόσον μπούμε στους ομίλους και βοηθήσεις την ομάδα κτλ., μπορείς μετά να αποχωρήσεις τα μέσα Αυγούστου. Μ' αρέσει το που σκέφτεσαι. Τέλος Αυγούστου, ε. Και να το πάω. Μα όχι, είναι θέμα. Γιατί? Γιατί η Premier League η μεταγραφική περίοδος τελειώνει. Σε πιο νωρίς. Ναι. Τελειώνει πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Ναι. Καλή σκέψη, αλλά δεν προχωράει. Ωραία. Σαν τεχνικό διευθυντή, δηλαδή, θα πρέπει να το ξανασκεφτώ. Και εγώ άρχισα να το σκέφτομαι και λέω: ναι, έχει να δώσει παιχνίδι Αύγουστο. Μετά λέω: όπα. Πρέπει να είναι και έχει άλλου. Αύγουστο ξεκινάει. Και άλλου κανόνε. Ναι. Δηλαδή, αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο με ένα γύρο αγωνιστικά. Με ένα γύρο. Ναι, γιατί μετά ξεκινάει η Premier League. Οπότε. Δεύτερο προκριματικό είναι ο Ολυμπιακός. Και είναι πιθανό να πέσει και με την Μπασάκ Σεχίρ, με τον δεύτερο αθλητή Τουρκία δηλαδή. Να σου φύγει τώρα ο καλύτερος παίκτης. Δηλαδή. Έχει ενδιαφέρον πραγματικά μεγάλο γιατί αλλάζει όλο το project της επόμενης χρονιάς. Φεύγει ένα μεγάλο συμβόλαιο, έχονται λεφτά, άρα έχεις λεφτά για να ρίξεις. Και γι' αυτό μίλησα για το χρόνο, γιατί εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο, συζητηθεί τέλος πάντων, του έρχεται σε στιγμή που έχει χρόνο να αντιδράσει. Όποιον και να φέρει, και καλύτερο ποιοτικά ποδοσφαιριστή, θα θέλει πολύ χρόνο να μπει στην ελληνική νοοτροπία. Πολύ χρόνο. Και πόσο μάλλον με τις παθογένειες που έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τους προέδρους να κάνουν βόλτες και τα λοιπά. Μου θυμίζει μια από τις τελευταίες ατάκες του Βαρέλα που είχε ανεβάσει στο Instagram φωτογραφία του Πέρκα και τον ευχαριστούσε. Σε ευχαριστώ, λέει, εγώ και ξέρεις ποιοι άλλοι που μας βοήθησε να καταλάβουμε πού είμαστε. Πού είμαστε. Τι συμβαίνει εδώ, πού πάμε να παίξουμε κάθε παιχνίδι. Γιατί όταν περπατάμε στον δρόμο μας αγκαλιάζουμε όλοι. Που ήρθαμε. Δεν ήρθαμε απλά σε μία ομάδα, δεν ήρθαμε απλά σε ένα σωματείο που okay, θα παίξουμε, να βγούμε πρώτη, δεύτερη, εντάξει. Προσπαθήσαμε. Όχι. Εδώ ήρθαν, τους είπαν ότι μια πόλη ζει για σας. Τους το είπαν αφού το είδανε. Θα καταλάβετε μόλις μπείτε στο γήπεδο τι συμβαίνει. Εδώ όταν χάνουμε, κλαίμε όλη μια εβδομάδα, λες και δεν υπάρχει αύριο. Είμαστε των άκρων. Άμα κερδίσουμε ένα παιχνίδι, πανηγυρίζουμε σαν να πήραμε πρωτάθλημα. Και όταν κερδίζουμε, σε περιμένουν απ' έξω από το σπίτι και να τους πεις πού θες να πας. Εγώ να σε φορτώσω εγώ στον ώμο. Σε πάω εγώ. Δεν θέλω να μου κουράζεσαι. Να μου κουράζεσαι, δεν θέλω. Έτσι, τον άκρο που μας χαρακτηρίζει. Ή το ένα το άλλο. Όλο αυτό. Γι' αυτό και δεν είμαι τον άκρο όσον αφορά την απόχωρηση του Βαρέλα, τη διαφαινόμενη. Δεν είμαι καθόλου τον άκρο. Πιστεύω ότι αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Ένας ποδοσφαιριστής. Εδώ πραγματικά έφυγε ο Πρίγιοβιτς, που με βάση το σύνολο ήταν πιο σημαντικός τη στιγμή που έφυγε και η ομάδα βρήκε λύσεις εσωτερικά. Πιστεύω ότι πάλι θα βρει λύσεις η ομάδα. Η πρώτη ανάγνωση που αφορά τον ΠΑΟΚ έχει να κάνει ότι πλέον έχει φτάσει σε ένα σημείο που για να χάσει παίχτη
πρέπει εκείνος να έχει μια πρόταση που όλοι καταλαβαίνουμε ότι φίλε δεν μπορεί να μην δεχτεί. Δηλαδή ο Πρίγιοβιτς έπαιρνε 1,5 εκατομμύριο ευρώ στον ΠΑΟΚ και του ήρθε πρόταση τριπλάσια. Θα το πεις φιλοχρήματο, πες τον και άλλα στές του. Ο Βαρέλα το συμβόλαιο του ήταν στα 550.000 ευρώ. Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε, το υπερδιπλασίασε. Ο Βαρέλα για να λέει όχι, δεν είπε φεύγω, είπε όχι στην πρόταση. Θα μου πεις με τις λέξεις παίζεις. Με τις λέξεις παίζω. Αυτό το 5% θα το αφήσω στο τραπέζι. Όσο στην Προεδρία υπάρχει ο Ιβάν Σαββίδης και όχι κάποιος άλλος, και δεν το λέω αυτό, ανοίγω παρένθεση, δεν το λέω αυτό για την οικονομική του ευχέρεια, το λέω για τον τρόπο σκέψης που έχουμε καταγράψει. Είναι απρόβλεπτος. Γιατί είναι λογικό, όσο τριβή έχεις ένα ρεπορτάζ, έχεις και καταλαβαίνεις το πώς σκέφτεται. Ξέραμε για παράδειγμα παλιότερα πώς σκεφτόταν η διοίκηση Ζαγοράκη Βρίζα. Καταλαβαίναμε μετά από 1-1,5 χρόνο, ξέραμε πώς παίρνει αποφάσεις. Τι απόφαση μπορεί να πάρει, δεν είχαμε μαντικές ικανότητες. Απλά καταλαβαίνουμε τον τρόπο σκέψης. Σε αυτήν εδώ, όταν έχουμε ζήσει έναν Σαββίδη να ζητάει 30 και 31 τέλος Αυγούστου από τους ανθρώπους να του βρουν έναν φθηνό επιθετικό για να κλείσει το ρόστερ, ένα φθηνό ή ελεύθερο επιθετικό να το κλείσει το ρόστερ, του βρίσκουν κάτι δανεικούς από την Ιταλία και πηγαίνει και του λέει: καλά, τι κάθεστε, παιδιά. Ο Περπάτοφ είναι ελεύθερος εδώ πέρα, σε Βουλγαρία κάθε. Και πήγε τον έφερε. Ακραίο λίγο το παράδειγμα, αλλά για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει πολλές φορές στον τρόπο σκέψης και δράσης. Έλεγα λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει φύγει από το να φοβάται να χάσει κάποιον παίχτη εντός συνόρων. Έκανε καιρό για να φύγει από αυτό. Ναι, πολύ. Έτσι. Χάνει παίκτης μόνο όταν πλέον τα συμβόλαια ξεφεύγουν και από τα δικά του δεδομένα. Και η συγκεκριμένη απώλεια έρχεται με τέτοιο τρόπο, πολύ πιο ομαλά από ό,τι του Πρίγιοβιτς. Ούτε μέσα σε αγώνες έρχεται, έτσι, ναι, ούτε στο φτερό έρχεται, ούτε βγάζει ο ΠΑΟΚ την απροετοίμαστο. Και λόγω θέσης νομίζω του Πρίγιοβιτς ήταν πιο σοκαριστική, ας πούμε, η αποχώρησή του. Και παρόλα αυτά βρέθηκαν οι λύσεις και όταν η μπάλα έκυγε. Τώρα υπάρχει χρόνος για να μπορέσει και να καλυφθεί το κενό. Και για να ψάξουμε λύσεις. Και ο χρόνος δεν υπάρχει από σήμερα, από χθες που απάτησε αρνητικά ο Βαρέλα. Υπάρχει αυτό το διάστημα. Γιατί δεν μπορεί να πει ο ΠΑΟΚ: α, δεν κάνω τίποτα μέχρι να αποφασίσω. Και δεν ξέρω γιατί. Έτσι έχω μια εμπιστοσύνη στον Μπράνκο. Πιστεύω ότι μπορεί να αναλυθεί. Δηλαδή πραγματικά είναι μου βγάζει ότι είναι ποδοσφαιρό άνθρωπο. Με βάση την πρώτη του τα διαπιστευτήρα που μα έδωσε τον Γενάρη, πιστεύω ότι θα μπορέσει να βρει τον τρόπο. Στην υπόθεση Βαρέλα, ο Μάριο Μπράνκο σκέφτεται, ξέρετε τι. Το κλαμπ αποφάσισε αυτό. Έκανε αυτή την πρόταση. Μια πάρα πολύ καλή. Νομίζω ότι το κλαμπ πραγματικά έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να κρατήσει το Βαρέλα. Απλά είναι η δική του απόφαση ότι θέλει να κοιτάξει. Δεν διαφωνώ ότι υπήρχαν κάποιες καταστάσεις που έφεραν τις συζητήσεις σήμερα και όχι τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο, οτιδήποτε. Αλλά επειδή μιλάμε για τώρα, το τι έγινε τότε. Πάει, έφυγε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τους πλέον περίεργους αγώνες παράς που υπάρχουν στην Ολλανδία, εκεί που η De Graafschap αντιμετωπίζει την Καμπούρ. Όποιος κερδίσει σώζεται και ο προπονητής της De Graafschap του χρόνου θα είναι προπονητής στην Καμπούρ. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με αυτό το εξαιρετικό θέμα που έχει προκύψει πριν στην Ολλανδία. Ανάλυσε το Bayer Press. Επιστρέψαμε. Είμαστε στα 40 λεπτά μετά τις 2 και μέχρι τις 3 το ξεκίνημα της εκπομπής με τον Τάσο Ζέρβα ασχοληθήκαμε λίγο με αυτήν την πληροφορία που αφορά τον Κώστα Φορτούνη και την πρόταση της West Ham. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα που το αναφέρει, τεχνικός διευθυντής West Ham είναι ο κύριος Ουσίγιος, ο πρώην τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού. Ένα Ουσίγιος. Ναι. Ένα το κάτω. Δεύτερο είναι ότι οι πληροφορίες μιλάνε για πρόταση κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει. Αδιακειμενική αξία του παίχτη αυτή είναι. Ναι. Προολυμπιακός τώρα θα παραζητήσει 15. Ναι. Η τρίτη πληροφορία, που βέβαια είναι πιο γνωστή από όλες, είναι ότι αυτό που έλεγα, ότι είναι έτοιμος να μπει ο Φορτούνη σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό, διότι το συμβόλαιο του λύγει το ερχόμενο καλοκαίρι.
Το οποίο σημαίνει ότι αυτό το καλοκαίρι κάτι θα γίνει. Γιατί ή θα ανανεώσει ή θα φύγει. Ή θα φύγει. Ένα από τα δύο. Δεν μπορεί να, δεν μπορεί να μείνει έτσι στο συμβόλαιό του. Δεν μπορεί να το αφήσει έτσι ο Ολυμπιακός, μάλλον. Όχι να μείνει έτσι. Να το αφήσει ο Ολυμπιακός. Δεν νομίζω να το, να το κάνει. Ανανέωσε τη θητεία του ο Μέλο Περέιρα η FIFA. Ναι, σήμερα το πρωί έγινε συνέντευξη τύπου από την, από τη FIFA στην, στην Αθήνα. Ανέφεραν ότι ακόμα μία χρονιά θα είναι ο Μέλο Περέιρα στην θέση του. Η επιτήρηση συνεχίζεται. Προχωράμε το πρόγραμμα. Είχαμε κάποια θέματα, αλλά βλέπουμε κινήσεις βελτίωσης και όλα αυτά. Καλά περνάμε. Και σήμερα να γίνει, σήμερα νομίζω, η συζήτηση για, το, για τη δομή του νέου πρωταθλήματος. Ναι. Μεγάλη υπόθεση και αυτό. Δηλαδή τώρα σε βλέπω με τη Real το. Σήμερα μου ήρθες διαφορετικός με τη στότα να σε έχω συνηθίσει. Με, το, με τον πετινό στο, στο στήθος, τώρα ήρθες με τη Real το σήμα. Ξεκινάς και είσαι τεχνικός διευθυντής. Και δεν ξέρεις πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πόσες ομάδες θα έχεις να αντιμετωπίσεις, τι προγραμματισμό θα κάνεις με το γυμναστή της ομάδας για να. Δεν υπάρχει σκέψη να υπάρχει ο πρώτος γύρος. Η φυσική κατάσταση των παιχτών. Ο πρώτος γύρος να υπάρχει ένας ενδιάμεσος που θα παίξουν οι ομάδες που είναι σε μονές θέσεις μεταξύ τους. ένα ταμπλό και οι ομάδες που είναι σε ζυγές. Γελάς, ε! Γελά. Να πάρουμε διπλό το φεύγα να, να τελειώνουμε. Γέλα, δεν ξέρω. Γελά. Τι έχει γίνει. Με τις ομάδες που είναι σε ζυγή θέση, δηλαδή ο πρώτος, ο τρίτος, ο πέμπτος, ο έβδομος και ο ένατος και ο δέκατος και ο δέκατος τρίτος. Ανεξαρτήτου τι έχουν κάνει δηλαδή με βάση το σχήμα, το κάνουμε με μονά και ζυγά. Ένας έτσι έξτρα γύρος λέει ανάμεσα στο, στο πρώτο και το δεύτερο. Τι γίνεται. Ναι. Ζάρια. Στο παίξουμε κουμάρι. Δεν έχω να πω κάτι. Αυτό. Ξεκινάς να είσαι τεχνικός διευθυντής και δεν, έχεις, δεν ξέρεις πού πάνε τα, πού σου πάνε τα τέσσερα. Δηλαδή, ξεκινάς, πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πρέπει μέχρι τότε να έχω τους ποδοσφαιριστές μου, τους έχω σε μια κατάσταση α. Να ξέρω πότε θα κάνουν κοιλιά. Να, να κάνω προγραμματισμό πώς θα γίνει. Στο εξωτερικό υπάρχουν ομάδες που την τελευταία αγωνιστική παίξαν με τη φανέλα που θα έχουν την επόμενη. Την επόμενη. Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να, αυτή, είναι αυτές τις στιγμές. Άντε τώρα να έρθει ο Χ ποδοσφαιριστής ξένος, να έρθει εδώ, που θα φύγει παράδειγμα ή Φορτούνης ή οποιοδήποτε, και μέχρι να κάτσει να το εξηγήσει. Τι γίνεται, αλλάζουν τέτοια. Εδώ παίζαμε τέτοια, δεν θα παίξουμε. Γιατί για κλεισμένα το θυρών αυτή και γιατί τιμωρία μείον 6 και μείον 2 και τέτοια. Μέχρι να το βάλει αυτά τα πράγματα μέσα. Πού να, να τα καταλάβω όλα αυτά. Είναι πλήγμα, δεν υπάρχει. Είναι πλήγμα. Οποιοδήποτε παίχτη φύγει από τώρα από τις ομάδες είναι θέλει χρόνο. Λοιπόν, πάμε σε αυτή την υπέροχη ιστορία από την Ολλανδία. Για να μου πεις και εσύ την υπέροχη ιστορία από την Ελλάδα. Λοιπόν, παίζει την Γκράφτερ με την Καμπούρ για, για θέση στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας. Ο προπονητής της Γκράφτερ έχει ήδη συμφωνήσει με την Καμπούρ, στην οποία ήταν παλιότερα. Ήταν μια διετία, μια εξαιρετική διετία, την οποία την είχε ανεβάσει και όλα στην πρώτη κατηγορία. Δεν είναι δηλαδή κάποιος άγνωστός της. Από τότε μάλιστα που έχει ανακοινωθεί αυτή η συμφωνία. Η Ντεκράφτερ έχει κάνει μια νίκη στους τελευταίους 9 αγώνες, ενώ η Καμπούρ έχει καλύτερη πορεία που προσπαθεί να ανέβει. Τι άντε τώρα παίξει η Ντεκράφτερ Καμπούρ. Ή πες εσύ ότι οι παίχτες δεν θα έχουν δεύτερες σκέψεις ή φιλάθλοι κτλ. Με το που έρχεται αυτό το παιχνίδι, έρχεται να έρθει η Ντεκράφτερ, μου παίξει με την Καμπούρ. Δεν παρατήσει. Εντάξει, εκεί σέβονται τα συμβόλαιά τους, σέβονται το τι σημαίνει. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν. Νομίζω πάντως έχει ξανασυμβεί σε άλλες ομάδες στο παρελθόν και ποδοσφαιριστές να έχουν κλείσει στην ομάδα που είναι Μπαράζα Νόδο, παράδειγμα, ή καθότου. Αλλά νομίζω ότι στο εξωτερικό δεν δηλητηριάζονται από τέτοιες. Δηλαδή έχουν τον επαγγελματισμό τους, τα συμβόλαιά τους, δεν δηλητηριάζονται έτσι με τη δική μας την νοοτροπία. Πες μου λίγο εσύ που το έζησες. Πράγματι και εγώ ήταν δέλτα εθνική πριν από ίσως και 10 χρόνια. Ήμασταν πρώτοι εμείς στην Πιστονίδα, στον πρώτο όμιλο, για το να βγούμε ποιος θα βγήκαμε εθνική. Και η δεύτερη αναγέννηση σερών. Και παίζουμε τελικό λέγοντας ότι είναι η πρώτη-τελευταία αγωνιστική μέσα στην έδρα μας. Για το όποιος κερδίσει, στην ουσία βγαίνει και κατηγορία. Ο προπονητής μας έχει κλείσει όμως το να πάει στην αναγέννηση σερών την επόμενη χρονιά. Έχει συμφωνήσει. Και έτσι, δια μαγείας, χάνουμε 2-4 μέσα στην έδρα μας. Εντάξει, δεν υπήρχε η αλήθεια κάτι ύποπτο. Θέλω να πιστεύω κιόλας, δεν είμαι και άνθρωπος που στηρίζει τέτοιες δυσιδαιμονίες, ας το πω έτσι, αλλά χάσαμε και πράγματι την επόμενη χρονιά ο προπονητής μας πήγε εκεί και έκανε και πολύ καλή πορεία. Τους είχε πρώτους μέχρι και τα Χριστούγεννα.
συμβαίνουν και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Φυσικά εκεί στην τοπική κοινωνία άλλα υπόθηκαν. Προφανώς, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό, το τι είχε εδώ. Εδώ εμείς καθόμαστε και προβληματιζόμαστε για το τι γίνεται στην Ολλανδία. Που οι Ολλανδοί μπορεί να είναι εντάξει. Έλα ρε παιδιά, εντάξει, οι επαγγελματίες είναι. Εδώ εμείς έχουμε βγάλει τα κουπόνια, έχουμε δει τι γίνεται. Να, εκεί είδες, εγώ ήδη έψαξα να δω ότι από την ώρα που. Γιατί το διάβασα, από την ώρα που η Ντεγκράφτσα, ο προπονητής ανακοίνωσε θα πάει στην Καμπούρ μετά το τέλος σεζόν ή κάνει κακή πορεία. Εμείς όπως βλέπεις έχουμε βγάλει χάρα κατευθείαν, τα πάντα μετράμε. Ποιον έβαλε ρε, με ποιο ποδοσφαιριστή έχει καλές σχέσεις αυτός. Στη δική μας νοοτροπία, εντάξει. Στη δική μας νοοτροπία, το θα το φέρουμε στα μέτρα μας, ακριβώς. Στα δικά μας. Αλίμονο. Πάντως όλο πέρα, εντάξει, είναι περίεργο. Αλλά από τη στιγμή που μπορεί να το διαχειριστεί ο προπονητής. Και ο σύλλογος, ο σύλλογος πρώτα, ότι το επιτρέπει. Και εφόσον έχει κοινοποιήσει αυτός ότι θα πάει εκεί, πάει να πει ότι είναι όλα θεμητά. Εντάξει, όχι, εγώ το πιστεύω, γιατί έχει φανεί και σε άλλες φορές ότι προπονητές οι οποίοι κλείνουν σε άλλες ομάδες, κάνουν το καθήκον τους και από εκεί και έπειτα δουλεύουν στην άλλη ομάδα. Να τους αφήσετε την κατηγορία. Θα φανεί, να, από την Παρασκευή θα λέμε άλλα. Και σήμερα έχουμε και το δικό μας μπάρας. Σήμερα έχουμε και το δικό μας μπάρας, ναι. Όφι με τον Πλατανιά. Τελευταίο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Μεγάλη υπόθεση. Και παίζουν είναι και έτσι στην Κρήτη εκεί. Χανιά με Ηράκλειο. Το πρώτο παιχνίδι ήταν ισόπαλο χωρίς τέρματα. Άρα σημαίνει ότι ο Όφι χρειάζεται νίκη. Οποιαδήποτε ισοπαλία με γκολ δίνει. Είναι διπλά παιχνίδια αυτά. Θα παίξουν και μέσα στα Χανιά δηλαδή. Παίξανε. Παίξανε την Κυριακή 0-0. Α, μάλιστα. Δεν το... Παίξανε. Δεν διαφημίστηκε πολύ το αποτέλεσμα αυτό. Οπότε ο Όφι θέλει μόνο νίκη. Ο Πλατανιάς θέλει νίκη ή ισοπαλία με γκολ. Δύσκολο, εντάξει. Με ισοπαλία με γκολ. Πάνω να πει ότι παίζει για δύο αποτελέσματα ο Πλατανιάς. Αυτό. Χθες έλεγα ότι αν πας να βάλεις ένα γκολ και μετά να φωνάξεις τους φουρτουνάκηδες και τους φουρτάκηδες να κρεμαστούν από τα δοκάρια και να βάλουμε γκολ μετά. Ναι, αλλά εντάξει, και από την άλλη μεριά, Όφη, εδώ που έχει φτάσει και με την προσπάθεια που έκανε, είναι ένα μάτς. Κέρδισε το να μείνει στην κατηγορία. Χθες στην εκπομπή, τέτοια ώρα περίπου, Τάσο, εδώ με το Θωμά και τον Γιώργο, συζητούσαμε για την επικείμενη ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του ΠΑΣ Γιάννενα από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο Νίκος Παπαδόπουλος πήγε στα γραφεία, συμφώνησε. Λίγο πριν υπογράψει, διαφώνησε με κάτι που του είπαν, έφυγε. Μετά από μια ώρα τον ξανακάλεσαν, ξαναμίλησε. Ήταν έτοιμος να συμφωνήσει, αλλά μετά ξανάφυγε. Και όχι, δεν πήγε τρίτη φορά, εντάξει, με σε κρατώ σε αγωνία. Δηλαδή από χθες, 24 ώρες, ναι. Ένας προπονητής έχει συμφωνήσει ήταν για δύο φορές. Ναι, για κανένα δύο ώρο, χωρίς υπογραφές, για κανένα δύο ώρο, δυόμισι ώρο ήταν προπονητής. Μπορεί να ήθελα να πάει να πήγα ένα τσίπουρο εκεί στη λίμνη κοντά. Κάτσε να τα είπαν ένα δύο ωράκι. Κάποια πράγματα σε επίπεδο διαπραγματεύσεων, ειδικά για ποδοσφαιριστή, μπορώ να τα καταλάβω. Αλλά αυτό. Το θέμα είναι να μην υπογράψεις. Το θέμα είναι να έφτασε στο σημείο να υπογράψεις. Γιάννενα... Αν δεν υπέγραφε και λέγαμε τέτοιο, λέγαμε ότι ακόμα δεν βρίσκονται συζητήσεις, είναι θεμητό. Μα πήγε στα γραφεία. Δεν υπάρχει κάποιος που να πηγαίνει στα γραφεία χωρίς να έχει μια πρώτη συμφωνία. Δεν φτάνει μέχρι εκεί. Γιατί δεν σε πήραν και σου είπαν θα έρθει να δουλέψει τον ΠΑΣ. Αυτά να τα πούμε από εκεί, μωρέ. Τι γίνεται. Τι έγινε, τι να γίνει. Και είναι όλο αυτό το κωμικό της υπόθεσης. Που εγώ από την πλευρά μου το ρίχνω στην πλευρά της διοίκησης. Διαπραγματευτική πολιτική που ακολούθησε. Ίσως του έδωσε κάποια πράγματα, μετά τα ανέρεσε για να τον δελεάσει. Και εκείνος επειδή σέβεται τη δουλειά του είπε ότι... Αργά ή γρήγορα κάποια πράγματα θα βγουν προς τα έξω. Για το σίγουρα. Τι έγινε. Κοίταξε, αλλά συνήθως... το θέμα είναι πρώτον να βγουν και από τις δύο πλευρές, γιατί σίγουρα θα υπάρχει κάτι που η μία πλευρά δεν θα πει για την άλλη. Έτσι. Ή μάλλον δεν θα πει για την ίδια. Θα παρουσιάσει το δικό του κομμάτι της ιστορίας. Αλλά είναι λίγο... Καλώς ή κακώς οι προπονητές όταν πηγαίνουν σε τέτοιες ομάδες. Ειδικά τώρα ο ΠΑΣ που είναι τόσα χρόνια στην πρώτη εθνική κατηγορία, τώρα πηγαίνει στη δεύτερη. Ζητάει τις εγγύησεις ποδοσφαιριστών που θα έρθουν στην ομάδα.
Δηλαδή, ο πρόεδρος, παράδειγμα, τι θα μου διαθέσει, ώστε να έχω ποια εργαλεία εγώ να δουλέψω για να ξανανεύει ο ΠΑΣ. Τώρα, αν βλέπεις εκεί ότι υπάρχει λίγο μια δυσανασχέτιση ή ότι μέσα στο έργο σου θα έχεις παρεμβάσεις, καταλαβαίνεις ότι είναι μια έκπτωση που δεν την κάνουν όλοι οι προπονητές. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν θα ασχολούμουν τόσο αν δεν είχα παρακολουθήσει την πορεία ότι στις 2.30 ώρα χθες άνοιξα το κινητό μου και είδα τη τηβίσματα ο Νίκος Παπαδόπουλος, νέος προπονητής του ΠΑΣ. Έφυγα, πήγα σπίτι και πριν να καθίσω να φάω και πριν φάω, ανοίγω λίγο το κινητό μέχρι να έρθει το φαΐ στο πιάτο. Και βλέπω, έφυγε από τα γραφεία. Ρε φίλε. Ρε ζηλή γίναμε. Το απόγευμα κάποια στιγμή βλέπω νέα προσπάθεια από να προσέγγιση. Τι γίνεται, που τζέγκα παίζουν και τι πέφτουν πίσω που να κάνουν, τι γίνεται, τι είναι αυτό. Εντάξει, ελληνική νοοτροπία και κουλτούρα. Συμβόλαια με ποδοσφαιριστές έχω ζήσει. Έχω πάει σε Τούμπα 9 ώρα το πρωί και έχω φύγει 8 ώρα το βράδυ. Με ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν υπέγραφε. Δεν υπέγραφε. Βρε αμάν, βρε ζαμάν. Βρε θάμα. Από εδώ θα φύγεις μόνο να υπογράψεις. Αν φεύγει ο μάνατζερ να ξαναγυρίσει, τελικά υπέγραφε. Τέλος πάντων. Έχω ζήσει τέτοιες καταστάσεις. Έχω ζήσει εκείνη την περίπτωση του ΠΑΟΚ με τον. Το Βραζιλιάνο, το Ματέους. Ναι. Το 16. Mm-hmm. Το 16. Που λες τι γίνεται, ρε παιδί. Που πήγε στα γραφεία, ήταν να μπει στις συζητήσεις και του λέει ο μάνατζερ του: πάμε να φύγουμε. Η πρόταση που θέλαμε ήρθε. Συμβαίνουν και αυτά. Εντάξει, όντως και από τους φοιτητές δεν είναι, ναι, και κάτι γι' αυτό, που γι' αυτό λέω. Δεν το έχουμε ξαναζήσει. Ο Παπαδόπουλος έκλεισε. Κλείνει, ε. Όχι με τον Παπαδόπουλο. Να σου πω κάτι. Αν δεν δω φωτογραφία με χέρι, αν δεν δω χειραψία και τέτοια, δεν λέω τίποτα. Τι είμαι, λέει για τον Απόλλωνος Μήνης και τον Νίκο Παπαδόπουλο. Τα βρήκε, ναι, σωστό και αυτό. Τα βρήκε και μπορεί να τα χάσει μέχρι το απόγευμα. Ναι, γιατί εκεί σπάει και το δίδυμο. Γιατί από ό,τι διάβασα για τον κύριο Μυροφορίδη, ότι πηγαίνει προς Παναχαϊκή. Πήρε ο Καραβιέ. Τι να πω. Ξεκίνησε στον Ηρακλή πέρσι. Έφυγε. Τώρα πάλι σε άλλο μα. Δεν ξέρω. Εντάξει. Εντάξει, είναι αυτό τη δεύτερη εθνική κατηγορία. Όχι, του βγάζω το καπέλο. Έχει τη γνώση κατηγορία. Την, ναι, ξέρει, συμφωνώ. Κατηγορία, συμφωνώ. Ναι, όσο απλά αλλάζουν συνέχεια. Όσο λίγοι. Ναι. Αυτό για τον Νίκο Παπαδόπουλο θα το αναφέρω, γιατί του λέω το ζήσα, λες και ήταν. Που μου βγήκε το γαμό, το λέω. Εντάξει, είπαμε ότι θα πας εκεί, μα θα γυρίζει τώρα. Φύγαμε το στούντιο και έφυγες και εσύ. Τώρα σκεφτόμουν που λέγαμε πριν για το Βαρέλα. Πώς μπορεί ο ΠΑΟΚ σαν σωματείο να. Γιατί να μην βγάλουμε ένα παιδί τώρα, είναι καταλληλότερη στιγμή για να βγάλουμε ένα παιδί από τις ακαδημίες σε εκείνη τη θέση. Ξέρεις που διαφωνώ σε αυτό. Ότι δεν θέλω να γίνει τίποτα στην τύχη. Δεν θέλω να γίνει τίποτα υποπίεση. Ναι, δεν είναι. Κοίταξε, καμιά φορά και συγκυρίες σου φέρνουν λίγο τα πράγματα. Εφόσον έχεις ένα ποδοσφαιριστή. Εφόσον έχεις ένα ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Ίγκασον, φαντάζομαι το δίδυμο στην άμυνα θα είναι πλέον Κρέσπο Ίγκασον. Που η λογική λέει ότι όποιος ποδοσφαιριστής είχε να έρθει στο κέντρο της άμυνας, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί ο Λουτσέσκου είναι να δω τι επίπεδο συνοχής μπορώ να κρατήσω από πέρυσι. Σωστό. Γιατί ένας προπονητής που έχει δείξει ότι σε επίπεδο συνοχής την υπερασπίζεται μέχρι εκεί που δεν παίρνει, γιατί του έχει δώσει πράγματα μέχρι εκεί που δεν παίρνει. 100%. Απλά έχω τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στον ποδοσφαιριστή Κρέσπο, που πραγματικά θεωρώ ότι ακόμα και τον Ίγκασον, που έχει τα θετικά του, έχει φυσικά και τα αρνητικά του, που εμείς αρρυπές θα έχουμε καταδείξει, νομίζω ότι μπορεί να αποκτήσει και με αυτόν τον ποδοσφαιριστή συνοχή και να τον κάνει να φτάσει στο επίπεδο που ήταν ο Βαρέλα και ίσως να γίνει και καλύτερος. Κοντά σε αυτό, μπορείς να βγάλεις από πίσω σου ένα παιδί, παράδειγμα όπως είναι ο Μιχαηλίδης ή κάποιο παιδί που είναι άλλο από τις ακαδημίες, στη θέση του κεντρικού αμυντικού, χωρίς να έχεις και κάποιο μεγάλο ρίσκο. Θα πρέπει τέτοια επιλογή για τον ΠΑΟΚ να είναι στρατηγική. Σίγουρα. Να έρθει η μέρα που θα πει ότι εγώ για την επόμενη τριετία στοχεύω να έχω ένα budget α, μέσα του οποίου να δω αν μπορώ να φτάσω στους ομίλους του Champions League. Να διατηρήσω την επαφή με την κορυφή στην Ελλάδα, να ψάξω να ξαναπάρω το πρωτάθλημα. Όχι σε βαθμό ψύχωσης. Αν δεν πάρω τα τρία πρώτα πρωταθλήματα, να τα κάψω όλα.
Όχι, αλλά να είσαι εκεί κοντά με τη σωστή νοοτροπία όπως έχεις από πέρσι. Δηλαδή το ότι ο ΠΑΟΚ φέτος πήγε το πρωτάθλημα δεν είναι κανένα πυροτέχνημα. Είναι μια δουλειά η οποία γίνεται συστηματικά από πέρσι. Επομένως και του χρόνου με την ίδια φιλοσοφία θα πρέπει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι τέλους και να το κατακτήσει. Και να μπορέσει αυτό να το κάνω με τέτοιο τρόπο ώστε κάποια στιγμή να αρχίσει η ομάδα να τροφοδοτεί την ομάδα. Εδώ είναι ακριβώς που κολλάει ότι σε τέτοιες θέσεις, όπως είναι ο κεντρικός αμυντικός, ο δεξιός μπακ, ο αριστερός μπακ, ο προϋποθέσεις ο αμυντικός χαφ, αν όντως έχουμε σε επίπεδο... Στα εξτρέμια, για παράδειγμα, δεν μπορώ να πω τίποτα, διότι είναι τέτοια ηλικία του Λιμνίου και του Τζαμπά. Ακριβώς. Που υπάρχουν ήδη πρόσδεκτοι εκεί, ναι. Και του Λάμπρου, ακριβώς. Το οποίο πάω και τα δουλεύει. Ναι. Τα δουλεύει τα δύο και σκέφτεται να δουλέψει και το τρίτο του Λάμπρου. Στην επίθεση, δύο επιθετικοί αυτή τη στιγμή υπάρχουν, είναι 23-24 ετών. Δηλαδή, μέσω επιθετικά, project υπάρχουν. Έτσι. Νομίζω ότι είναι κατάλληλη ευκαιρία να δημιουργήσουμε και στο κέντρο άμυνας. Μέσω επιθετικά έχει project πολλά και μεσοεπιθετικά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι που το θετικό σενάριο θα ήταν να μείνει ο Βαρέλα. Mm-hmm. Αλλά αν έμενε ο Βαρέλα, θα είχαμε τον Μάτο στα 33, τον Βαρέλα στα 32,5 τώρα, τον Νοέμβριο στα 33, τον Κρέσπο στα 31 και τον Πυρήνη στα 33. Το οποίο ούτε εκεί είναι λογικό από εκείνου και μετά να υπάρχουν μόνο 19 άρδες. Η λογική της ηλικίας του Γιαννούλη που είναι στα 24, του Ίγκασον που είναι στα 25. Στα 25. Ναι, στα 25. 25. Είναι τέτοια. Κάποια στιγμή είχε γραφτεί το όνομα ενός Βραζιλιάνου ο οποίος ανήκει στην Φιωρεντίνα. Δεξιμπακ. Δεν θυμάμαι το όνομα. Δεν είμαι τέτοιο. Πρέπει να παίξει ο Λίρα της φέτος. Πώς δεν, να το κάνουμε. Δεν μένω σε αυτό. Μένω στην ηλικία του. Ότι ήταν εκεί. Ναι. Στα 23-24. Το οποίο δείχνει και την λογική ότι ξέρεις τι, δεν πρέπει να έχουμε ηλικιακό κενό. Το 33 στα 19. Δεν πρέπει να έχουμε για ένα μέσο. Εγώ πραγματικά πιστεύω, καταρχάς, όπως το λες, γι' αυτό είναι το νούμερο ένα, είναι η στρατηγική του συλλόγου. Αν ο σύλλογος δείξει ότι θα έχουμε τρεις ποδοσφαιριστές από όπως είναι ο Λίραντες, που πέρσι ενσωματώθηκε με την πρώτη ομάδα, φέτος θα πάρει παιχνίδια. Θα τελειώσουμε 15-20 παιχνίδια τη χρονιά. Ναι, όμως από το πρώτο λάθος του Λίραντζη, αν ο κόσμος αρχίσει, δεν είναι αυτός για μας, φέρετε παίχτες κτλ. Θα να πει ότι δεν συνδέεται ο κόσμος με τη στρατηγική του συλλόγου. Άρα ο σύλλογος πρέπει να δείξει υπομονή και να το περάσει στον κόσμο. Για να αγκαλιάσουν τον οποιοδήποτε. Γιατί δεν γίνεται μονίμως να έχουμε υπομονή για να παίξει ο Μαουρίτσιο, ο Βέρμπλουμ και να μην έχουμε ποτέ υπομονή για να παίξει ο Μιχαηλίδης, το άλλο παλικάρι στο κέντρο που πάει πολύ δυνατά στην μπάλα. Που έχουμε ένα παιδί. Ναι, τώρα είναι. Τέλος πάντων. Okay. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Ο Λίρατζης. Ο Γιαννούλης, να είμαστε κατευθείαν ότι δεν κάνουμε για τον ΠΑΟΚ και φέρετε άλλους. Αυτό που λες είναι ένας ολόκληρος. Το πρώτο κομμάτι του project είναι να τους έχεις και να τους βάλεις. Το δεύτερο κομμάτι είναι να προστατεύεις αυτό που κάνεις. Ο Παλογιάννης. Αν δεν κάνεις το πρώτο. Παλογιάννης. Αν δεν κάνεις το δεύτερο, να τους προστατεύσεις και να τους βάλεις σωστά, μην κάνεις καν τον πρώτο. Έτσι. Δεν έχει νόημα. Έτσι. Νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή πραγματικά. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει ένα τέτοιο group που μπορεί μέσα σε αυτό το group να ενσωματωθούν τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Είναι καταλληλότεροι. Μπορεί κάποιοι να σκεφτούν ότι του χρόνου ο ΠΑΟΚ, αν πάνε όλα καλά για τον ΠΑΟΚ, θα έχει ομίλους Champions League, θα έχει πρωτάθλημα και τέτοια. Ναι, που είναι αυξημένες οι υποχρεώσεις. Ναι, και πού να παίξουν. Πού να παίξουν. Σεζόν για τον ΠΑΟΚ, εάν είναι έτσι όπως τη λένε, είτε με playoff είτε με γύρο ενδιάμεσο. Στο πρωτάθλημα, δηλαδή είναι 14 οι ομάδες. 14 οι ομάδες. Άρα 13 για 14, 26 και άλλες 10 αγωνιστές, 36. Και αν ο ΠΑΟΚ πάει σε ομίλους είτε Europa League είτε Champions League, έχει άλλα 10 παιχνίδια, 46. Και άμα δώσει και 8 παιχνίδια κυπέλλου, να φτάσει τουλάχιστον ημιτελικά. 54. Είναι... Μιλάμε για 54 παιχνίδια. Σε αυτά τα 54 παιχνίδια δεν γίνεται να μην παίξουν. 54 μάτς. Και δεν έβαλα μεγάλο αριθμό πριν, είπα 15. Δεν είπα να παίξουν τα μισά. 15 παιχνίδια. Γι' αυτό λέω, είναι πολύ μεγάλη σεζόν. Ναι. Και δεν είναι εύκολο για ελληνική ομάδα. Το είδαμε για πέρυσι με την ΑΕΚ που. Εντελώς διαφορετική μεταγραφική ή μη μεταγραφική πολιτική τέλος πάντων. Αλλά δεν είναι εύκολο να ισορροπείς ανάμεσα ομίλους σε αμφισβητικό πρωτάθλημα. Ναι. Δεν είναι, έχει μια. Και ειδικά για ομάδα πρωτάρα. Και να πω ότι αυτή η ομάδα έχει παίκτες που έχουν παίξει σε Champions League. Να πω, ας πάει. Δεν έχει.
από τον ΠΑΟΚ. Τώρα ποιοι έχουν αγωνιστεί? Ο Βιερίνια, ο Μάτος, ο Μαουρίτσιο. Ο Μάτος δεν έχει παίξει Champions League. Ούτε ο Μαουρίτσιο. Πώς δεν παίξανε με τη Ρωσία? Με τη Zenit. Με την Τνίπρο, στην Τνίπρο ήταν ο Μάτος. Άρα αν έχει παίξει ο Μαουρίτσιο. Ο Τνίπρο δεν έπαιξε με την Κιωσάκοφ, με την Τνίπρο. Όχι. Ο Βιερίνια, ο Μαουρίτσιο, ο Βέρμπλουν. Ο Βέρμπλουν, ναι. Τέλεια. Αυτά. Τέλεια. Οι τρεις τερματίες. Ο Μπίσεσβα δεν έπαιξε. Όχι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος μιας εκπομπής στην οποία ασχοληθήκαμε λίγο με το τι σημαίνει η συζήτηση που έχει ανοίξει τον Ολυμπιακό με τη φημολογούμενη πρόταση για το Φορτούνα από την West Ham. Σε αυτό το παράδοξο που έχει συμβεί και έστω και σε χαμηλότερη κατηγορία, έστω και σε λίγο διαφορετικό τρόπο, αλλά όλο αυτό που γίνεται με τον Baraz de Graaf, Καμπούρ και τον προπονητή που θα φύγει από τη μία και θα πάει στην άλλη με τέλος του καλοκαιριού. Και κλείσαμε με κάποιες πρώτες σκέψεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα παιδιά από την Ακαδημία, διότι πλέον η δουλειά που γίνεται εκεί, κάτω από το λεγόμενο, είναι κρίμα να πάει στράφη. από άποψη δουλειά, από άποψη χρημάτων που έχουν πέσει από τη δουλειά, από ποια άποψη και να τη δει. Δηλαδή, και συναισθηματικό να μην είσαι, ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια φέρουν την Ακαδημία σε αυτό το επίπεδο. Να έχει μόνο δύο ήττες, K15 και 19. Σύνολο δύο ήττες. Γι' αυτό το λέω και το καταθέτουμε ότι είναι, νομίζω, η καταλληλότερη στιγμή να στραφούμε εκεί. Λοιπόν, δίνουμε τη σκητάλη στο πέναλτι και στον Γιώργο Ζαγόρα. Ματσέ θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.